της Ελλάδας. Και είναι η δυσκολότερη για δύο λόγους. Πρώτον, είμαστε από τους πιο φτωχούς νομούς, αν δεν κάνω λάθος, ο δεύτερος φτωχότερος νομός στην Ελλάδα σε κατακεφαλήν εισόδημα και σε ανάπτυξη. Ο δεύτερος, γιατί η πολιτική, πολιτισμική και κοινωνική μορφή του τόπου έχει κάποιες ιδιαιτερότητες οι οποίες από μόνες τους είναι αρκετά απαιτητικές. Αλλά ξέρετε κάτι, από μικρό η καλή μου η μανούλα έλεγε ότι με τα εύκολα βαριέμαι, αλλά με τα δύσκολα έχω τη μεγαλύτερη πρόκληση για να κάνω κάτι θετικό, να κάνω κάτι το οποίο μπορεί να αξίζει σε αυτό που λέγεται πρόοδος, σε αυτό που λέγεται τουλάχιστον προσπάθεια, αλλά κάτι μου λέει και σε αυτό που λέγεται επιτυχία. Κάποιοι ίσως αναρωτήθηκαν η τοποθέτησή μου στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας εάν έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που ίσως μέχρι τώρα η κοινή αντίληψη είχε συνηθίσει. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι ναι, είμαι ένας κανονικός υποψήφιος και για τις αντιλήψεις που είχαμε συνηθίσει, αλλά και για τις καινούργιες αντιλήψεις που χρειάζεται από εδώ και πέρα να συνηθίσουμε, φίλες και φίλοι. Και αναφέρομαι κυρίως σε δύο πράγματα. Ότι αφού η Ροδόπη και η Θράκη έχει πραγματικά μείνει πίσω, παρόλες βεβαίως τις προόδους που έχει καταγάγει η σημερινή κυβέρνηση, αλλά πάλι πολυπόμεθα, δεν είμαστε στο επίπεδο που πραγματικά αξίζουμε, δεν μπορούμε παρά να θέλουμε να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο με νέους όρους, με νέες συνθήκες και επιτρέψτε μου με νέο πολιτικό πολιτισμό. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η υποψηφιότητά μου είναι σίγουρα παραταξιακή. Αλλά ο Πρωθυπουργός είπε, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ότι είμαστε μία παράταξη που στηρίζεται σε ένα κόμμα, αλλά που μπορεί και παντρεύει και συνθέτει. Και συνθέτει με επιτυχία και το βλέπουμε αυτό. Δεν νομίζω να υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη από το ότι είμαι εγώ μπροστά σας για να λέμε ότι ισχύει αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ταυτίζομαι λοιπόν με αυτή την τοποθέτηση, ταυτίζομαι με την προσπάθεια και τη Ροδόπη, ταυτίζομαι με τη σύνθεση δυνάμεων για το όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη και ζητώ την εμπιστοσύνη σας.